Γεννήθηκε το 1974 στη Λαμία. Σπούδασε Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η Ανίση Σύγχρονη στην οικογένειά τη. Και το βιβλίο Το Φιλί τη Ζωή είναι η πρώτη τη ποιητική συλλογή. Παρακαλώ πολύ την κυρία Μαράκη, Μαρία Μαράκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αφιλέπολης, να λάβει το λόγο. Με συγχωρείτε. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Παλίνης, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες, κύριοι, φίλοι και φίλες. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίσουμε στο φιλόξενο χώρο του Μουσείου και Διαδραστικού Πολυχώρου Planet Physics. Το Αφιλέπολης θεωρεί το μουσείο αυτό και τους ανθρώπους του οικείου και τον ιδανικότερο χώρο στο πνεύμα της διάδρασης και του πειραματισμού για την έκθεση πολιτιστικών απότοκων. Το σωματείο μας, δραστηριοποιούμενο μέσω της θεματικής οπτικής και κατεύθυνσης του, δηλαδή τον αθλητισμό, την επιστήμη και τον πολιτισμό, στοχεύει στην ανάδειξη και στην παρουσίαση στο γενικό κοινό του έργου νέων τοπικών καλλιτεχνών, επιστημόνων και ανθρώπων του πνεύματος. Η σημερινή παρουσίαση βιβλίου είναι η δεύτερη που διοργανώνουμε εδώ και η πρώτη, παρθενική τόσο για μας όσο και για την ποιήτρια και εικαστικό, έκθεση ζωγραφικής. Η πρώτη παρουσίαση και η πρώτη μας έτυπη έκδοση ήταν αυτή της ποιητικής συλλογής της Μοναξιάς στα Επινίκια του μέλου μας κ. Γεωργίου Ρέπα. Σήμερα λοιπόν εκθέτουμε στην κρίση σας το εικαστικό έργο και την ποιητική συλλογή Το Φιλί της Ζωής, έκδοση του γνωστού εκδοτικού οίκου Ιωργός. Πρώτη ποιητική συλλογή της κυρίας Κωνσταντίας Φαγαδάκη, μιας τρυφερής, αισθαντικής, ρομαντικής και βαθύτατα αληθινής ποιήτριας και ζωγράφου. Έργο δύσκολο και διόλου προσιτό στα μέτρα μας η διπλή αυτή παρουσίαση, για την οποία απευθυνθήκαμε και με χαρά και ιδιαίτερη τιμή για μας, αποδείχθηκαν να πραγματοποιήσουν άνθρωποι σπουδαίοι και κατάλληλοι, όπως ο κύριος Ελευθέριος Τρόγκας, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, ο κύριος Τέλειος Τηλιανός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, ο κύριος Γιώργος Ρέπας, ποιητής, και ο κύριος Εμμανουήλ Χατζιωάννου, αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων. Χατζιωαννίδη, συγγνώμη. Το σωματείο μας εύχεται καλό ταξίδι στο χρόνο της ποιητικής και εικαστικής αυτής συλλογής. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και με συγχωρείτε και για το τρέξιμο και για την καθυστέρηση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε μια τέτοια εκδήλωση μιας σημαντικής δημότησας του Δήμου Παλίνης, της Κωνσταντίας Φαγαδάκη, την οποία ομολογουμένως θα πω αγνοούσα την ύπαρξη ως καλλιτέχνου, ήξερα απλώς την δημότησα και η έκπληξη ήταν για μένα όταν κάποια μέρα μετά τα γεγονότα στο Παρίσι, τα τρομοκρατικά, με επισκέφθηκε στο γραφείο κρατώντας έναν πίνακα που είχε φτιάξει εκείνες τις μέρες με τον πύργο του Άιφελ για να και κοσμίδι το γραφείο μου και τότε ενημερώθηκε και για την ύπαρξη της ποιητικής συλλογής που απόψε εδώ θα κάνει την παρουσίαση η Αθηλέπολης. Είναι πραγματικά χαρά και τιμή να έχουμε τέτοιους δημότες, είναι χαρά και τιμή για μένα να μου επιτρέψει να την θεωρώ φίλη μου. Και εντυπωσιάστηκα βλέποντας και απόψε τα εκθέματα της ζωγραφικής. Είχα πάρει μια ιδέα από τον πίνακα που έχει χαρίσει και κοσμεί το γραφείο μου, αλλά απόψε πραγματικά έμεινα έκθεμος βλέποντας το σύνολο του έργου της, το οποίο ως απλός πολίτης μιλάω εγώ, θα την επιτρέψει έτσι. Βλέποντας κανείς τις εικόνες, βλέπει με πόση λεπτομέρεια και με πόση πιστότητα αποδίδει εικόνες και με πόσο βάθος έχει κάθε εικόνα, βλέποντας εκείνο εκεί το ποτάμι με την Κούνια, το γεφύρι, το υπηρώτικο δίπλα, με πόσο αφήνει το μάτι σου έτσι να προχωρήσει σε βάθος του χώρου, θα να είσαι πραγματικά στο σημείο εκείνο και να βλέπεις κάτι μέσα στην θέση. Πραγματικά χαίρομαι, θέλω να σας συγχαρώ. Ελπίζω η επόμενη φάση, παρότι η πρώτη επαφή ήταν να κάνουμε κάτι στο Δήμο, αλλά επειδή εμείς δυστυχώς ασχολούμενοι με τα κοινά
θέλουμε να έχουμε και να δίνουμε τις ίδιες ευκαιρίες και σε άλλους που μπορεί να ασχολούνται με την τέχνη, με την συγγραφή, είτε ποίησης, είτε διηγημάτων ή οποιοδήποτε άλλο γενικά βιβλίο. Είχαμε κάνει μια διακήρυξη να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι που θα θέλανε, ώστε να μην παρεξηγηθούμε ότι αυτό είναι μια δημόσια συγγνώμη έτσι εκ μέρους μου, και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε στο Δήμο, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω και αν επιτρέπεται να το επαναλάβουμε κάποια στιγμή όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, γιατί θέλουμε να δίνουμε σε όλους τους δημότες και χαίρομαι απόψε ακούω εδώ ότι είναι παρόν και ο Γιώργος που είναι φίλος μου και δεν ήξερα και αυτή την πτύχη των ικανοτήτων του φίλου μου του Γιώργου ότι είναι ποιητής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Είναι τιμή μου πραγματικά να ευχηθώ να έχει καλή πορεία όλο αυτό που απόψε έτσι είμαστε εδώ και στο επίπεδο της ζωγραφικής σας και στο επίπεδο της ποιήσης. Καλοτάξω εδώ το βιβλίο και ελπίζω και αυτή τη στιγμή για σύντομα να επαναλάβουμε αν επίγνεται και την παρουσίαση του βιβλίου και την έκθεση στο δικό μας τομέα. Να είστε καλά. Τα κλειδιά είναι φτιαχτημένοι. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ομπλεκτών που πάλι βρίσκεστε, σήμερα τιμώντας το εκλεκτό μέλος μας, την κυρία Κωνσταντία Φαγκαντάκη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Κωνσταντία Φαγκαντάκη, το φιλί της ζωής. Μια ανάσα άνοιγμα, λίγο πριν το βύθισμα των χιλιών σου, στο διψασμένο σώμα μου μια τρικυμία προσμένη. Ο λόγος της Κωνσταντίας Φαγκαντάκη στην ποιητική συλλογή «Το φιλί της ζωής» είναι μια αρμονία των ηρεμισμών και ενσταλάζει φως πρωτεϊκό στη ψυχή μας και τη γη, την πολύκαρπη και την φρυγμένη από την αγάπη και τη δίψα των χιλιών. Νανούρισμα, τον κόρφο του ανέμου για να σαρώσει το σκοτάδι ο ήλιος ποιητής για να πάρει το όνειρο στη ζωή και στην κλίνη και έτσι να ξυπνήσει σπασμούς του κουρνιού σε μια ώρα μυροφόρα. Ύμνος είναι στη ζωή και αγγίζει όλες τις τυχές παρουσίας με ένα πλούσιο λεξιλόγιο που αξιοποιεί τις ηχητικές, ενοιολογικές και εκφραστικές δυνατότητες της γλώσσας και εισέρχεται βαθιά στην ψυχή μας. Μιλώντας για το έργο «Το φιλί της ζωής» της Κωνσταντίας Φαγκαντάκη, εξεταζόμενο από το ερωτικό στοιχείο στην ποίησή της, ανακαλύπτουμε το πόσο τρυφηρή είναι η ψυχή της, στην ιερή στιγμή που κανένας να μην δει, όπως λέει. Πλημμυρισμένα τα ποίηματα από αγάπη που ανθίζει εδώ σε όλες τις αποχρώσεις. Τα μοντέρνα γραφής ποίηματα ηλιοσταλάζουν τον αγώνα για το δίκαιο στα ειδίποτα του Μάη και στην άναρχη μήτρα του Κάλους. Ευλίγιστα και αρμονικά απολύγουν σε διθυραμπικό ένωμα. Αν εξετάσει κανείς την παγκόσμια λογοτεχνία, θα διαπιστώσει πως ο έρωτας κατέχει σημαντικότατη θέση στην κοινωνία. Ενώ παλιότερα τελούσε υποδιωγμό, σήμερα αποτελεί το αποκορύφημα του λυρισμού. Το ερωτικό στοιχείο και η λειτουργία της ποίησης κατά τον Έλιον είναι να δώσει ευχαρίστηση. Και αν με ρωτήσετε τι είδους ευχαρίστησης, το μόνο που μπορώ να σας απαντήσω είναι το είδος της ευχαρίστησης που δίνει η ποίηση. Θα τον οδηγήσει στην σημαντική του καταξίωση και σε άλλες σφαίρες αισθήσεων, σκέψεων και πορείας στο χώρο και στο χρόνο. Η αγάπη και ο έρωτας για την ποιήτρια Κωνσταντία Φαγκαντάκη είναι η δύναμη για να μεταγγίσει την καρδιά της στην καρδιά μας. Στο ποίημα μια ευχή θα πει «Στο αστέρι εκείνο το βράδυ που έπεσε και σε έκανε να γελάς, στις μέρες που το χέρι μου θα λείπει από κοντά σου, ευχή σου δίνω φως στον δρόμο σου να γίνουν, να χρωματίσουμε ευτυχισμένη σκιά από το χαμόγελο σου». Πραγματικά, η ποιήτρια
δεν δίνει την αγάπη στη ζωή, αλλά τη ζωή στην αγάπη. Πιστεύουμε ότι θα διαστρώσει με την πορεία της σύγχρονης ανέλυξης την ποίησή μας. Οι λέξεις της, τα νοήματα, αποτελούν την αναδύνητη εκείνη αξία που δικαιώνει την παρουσία της. Είναι μια κρυστάλλινη διάβγεια με τη γλυκύτητα των έναρθρων θόγων της, την ανθρώπινη υπόσταση για μια συνομιλία με τον χρόνο και τον τόπο. Έχει η ποίηση μια καθαρότητα, μηνύματα φορτωμένη από την αθώα μέθη και την ημέρωση της ανθρώπινης μοίρας. Είναι έκρηξη, φωνές ειδονής, το ξύπνημα της ζωής θα γράψει πιο κάτω. Κρατώντας την πολύτιμη ισορροπία που τόσο πασχίζουμε να δαμάσουμε, για να μην χάσουμε μέσα στις αναζητήσεις με την άδουλη εκείνη δροσούλα, θα πει η ποιήτρια στη γεύση απείρου πολύ όμορφα. Όπως έκοβε την καρδούλα, την κορδέλα του ορίζοντα, ο ήλιος κάθε πρωί, ξυπνούσες και ξεδιψούσες τα κύτταρά σου με ένα ποτήρι θάλασσα. Γεύση απείρου να έχεις κι εγώ, με άλογο ένα δελφίνι, θα καλπάζω και σήμερα ανάμεσα στα κύματά σου. Μια ερωτική απόλαυση είναι η ποίηση που καθευθύνεται όλα μαζί τα συναισθήματα και επισημαίνει στο ποίημά της ο Φυγάς με την έννοια της λαχτάρας, θα πει η Κωνσταντία. Φαγαδάκι γι' αυτό, ερωτευμένος με τον δρόμο κυνηγούσε ορίζοντες. Σαν μια απέραντη ροδοδάχτυλη γαλιά γυναίκας γύρευε μέσα της να χαθεί και εκείνη όποτε τη ζητούσε ήταν πάντα εκεί. Η ερωτική ποίηση σημαδεύτηκε σε κάθε εποχή από τις αντιλήψεις που επικρατούσαν για το θέμα του έρωτα. Μόνο στον σουρεαλιστικό υμνήθηκε η γυναίκα και η ελευθερία. Η δάσκαλη του καλυμμένου ερωτισμού στη σουρεαλιστική ποίηση είναι ο Αντρέ Μπρετόν, ο Πολ Ελιάρ, ο Ρομπέρ Ντενό, ο Ρενέ Σαρ. Πρώτη ερωτική ποιήτρια της αρχαιότητας, η Σαμφό, που είχε πολλούς μιμητές. Ακολούθησαν και άλλες Ελληνίδες που οι οντές τους έχουν πάθος του έρωτα. Ύμνος στη γυναίκα είναι το ποίημα, η Θαλπορή είναι η γυναίκα για την Κωνσταντία Φαλεδάκη. Λέει, γλυκές νύχτες σαν μελούδινες γυναίκες, το ολόγραμμά τους μια διάγηση Θαλπορής. Τις κοιτάς και ξεχνάς να μιλήσεις, απλά για να νιώσεις. Είναι μια ποιήτρια με τον ορίχτα πειραχτωμένων και δίνει τα ποίηματα μια στάλαξη της αλήθειας και την ποίηση στη θεματική της αφετηρία. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο έρωτας, ύστερα από την απομυθοποίηση και τη λιελασία της ψυχικής δόνησης, πάσχει από κενό, από μοναξιά και από ακαιότητα αισθημάτων, ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητάει ακριβώς την κατάφαση αυτών των αξιών για να αντιμετωπίσει την άβυσο που χάσκει κάτω από το τρομαγμένο βλέμμα τη Χωάνη του καιρού μας. Προσωπικός ο λόγος που μας καταθέτει η Φαγαδάκη, διηλυσμένος σε μια κοινωνία απογυμνωμένη και κωδικοποιημένη, θα πει στο ποίημα «Καταζητείτε». Ευθέως, στην εκπνοή του τελευταίου μου αγνοούμενου ποίηματος, έκρυψα το φιλί της ζωής. Τελειώνοντας, το σημείο με αυτό βλέπουμε ότι η ποιήτρια δίνει στην ποίησή της έντονο χρώμα και φόντο ατμόσφαιρας, χαράζοντας συνάμα μια καθαρή και ευθεία προοπτική που ανταποκρίνεται στα αιτήματα και στις προσδοκίες μέσα και τον οδηγεί στη σφαίρα του καλού. Είναι η δημιουργός που κοιτάζει στο υψωμένο φως, νιώθοντας το αναστημένο φύσιμα του ουρανού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όχι, δεν πειράζει. Κυρία Δημαρχέ, κυρίες και κύριοι, δεν συνηθίζω να γράφω, αλλά ήμουν αναγκασμένος να γράψω για τον λόγο ότι ήθελα να πω πάρα πολλά
και με έχει εντυπωσιάσει τόσο πολύ αυτή η ποίηση που φοβόμουν να μήπως και ξεχάσω κάτι. Απόψε λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσω μια σημαντική ποιήτρια, την εξαίρετη και αγαπητή φίλη Κωνσταντίνα Μαγαδάκη. Διαβάζοντας τα ποίηματα της Κωνσταντίας από τις πρώτες κιόλας σελίδες, από τους πρώτους στίχους των ποιημάτων της, ανακάλυπτα ότι έχω στα χέρια μου μια ποιητική συλλογή εντελώς διαφορετική από όλες τις εκατοντάδες, για να μην πω και χιλιάδες, που κυκλοφορούν στις μέρες μας. Προσωπικά, δέχομαι καθημερινά προτάσεις για να παρουσιάσω ποιητή, ιδιαίτερα γυναικών. Αυτές ειδικά θεωρούν αυτούς ποιήτριες. Από τις πρώτες σαράδες συνειδητοποιώ πως δεν πρόκειται περί ποιητριών, αλλά περί ανέραστων, καταφρονεμένων, αμόρφωτων και δυστυχισμένων στερημένων συναισθηματικά και ιδιαίτερα σεξουαλικά, όπου στόχος τους είναι να παρουσιάσουν μέσα από τα δίθεν ποίηματά τους τον τάχα όμορφο και εγωιτευτικό τους εαυτό, ξεχνώντας και ξεχνώντας στα μούτρα του αναγνώστη κάθε συναισθηματική τους αποτυχία και κάθε σεξουαλικό τους αποθυμένο. Είμαι πολύ σκληρός και το ξέρω, αλλά είμαστε η πατρίδα που γέννησε μεγάλους ποιητές και πριν γράψουμε ένα ποίημα, ένα στίχο έστω πρέπει να προσέχουμε. Η Κωνσταντία με τη συλλογή της «Το φιλί της ζωής» ξεχωρίζει και υπάρξια μπορεί να αποκαλείται ποιήτρια, αφού πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Το κάτι εντελώς διαφορετικό. Γι' αυτό και εγώ πρόθυμα βρίσκομαι εδώ για να την παρουσιάσω. Στο πόνημα της αυτό η ποιήτρια Κωνσταντία Μαγαδάκη περίτεχνα και με επιτυχία κατορθώνει να ισορροπεί μεταξύ του ονειρικού και του πραγματικού, ανάμεσα στο φανταστικό και το ρεαλιστικό, και πετυχαίνει να δώσει απλά και κατανοητά την αλήθεια της ψυχής της μέσα από κάθε της στίχο. Μελετώντας αυτή την ποίηση, που πραγματικά είναι αυστηρώς προσωπική, κανείς μας δεν μπορεί να την κατατάξει ή να την συγκρίνει μέσα στους διάφορους σωρούς των περισσότερων νέων συγχρόνων μας, δίθεν ποιητριών, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει σε ευαισθησία, όπου δίχως τη συνηθισμένη ομοιοκαταληξία αποκαλύπτει το μέτρο, το δικό της προσωπικό μέτρο, όπου μέσα από τις λέξεις παρατηρεί κανείς και αισθάνεται μια ασυνήθιστη μελωδία. Μια μελωδία ψυχής και πνεύματος που μας συνεπέρνει. Οι λέξεις, προσεκτικά τοποθετημένες, δημιουργούν στίχους σε μια χορευτική παράταξη. Ο ήχος μελωδικός, χοροδιακός. Η γλώσσα πέρα για πέρα ελληνική. Μάστορας τρανός η Κωνσταντία στη γλώσσα και στο στίχο. Ο στίχος της είναι λιτός, δωρικός, που όμως μέσα από τη λιτότητά του επιτυχάνει να ανυψώνεται σε μια δυναμική στήλη κάλους που θυμίζει κύονες κορινθιακού ρυθμού. Αλήθεια διερωτήθηκα, μελετώντας την ποίησή της, πού μπορεί κανείς να κατατάξει αυτή την παντεσία ομορφιάς που περίτεχνα δημιουργούν οι στίχοι της. Η Κωνσταντία είναι ρομαντική, αλλά είναι και επική. Τα ποιήματά της, ένα προς ένα, είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι πάθος. Είναι ομορφιά, αλλά και αλλοφροσύνη. Είναι μια πλήρης ισορροπία ζωής και βιωμάτων ανάμεσα στο ρεαλισμό και στο σουρεαλισμό. Πώς αλήθεια να μην ερωτευτεί κανείς αυτή την ποίηση, που ακόμα και τον πόνο ψυχής θα πρέπει να τον ψάξει για να τον ανακαλύψει. Και ακόμα, πώς να μην αγαπήσει και να μην αισθανθεί τον ερωτισμό αυτής της ψυχής που αυτοβιογραφείται και ξεγυμνώνεται μπροστά σε ένα σύμπαν άγνωστο ακόμα και στην ίδια, που όμως με μιας μας έχει κατακτήσει. Σας παραθέτω ένα από τα ποίηματά της στη σελίδα 21 που κυκλοφορείται μια γέννα, ένα σεισμός. Ένα μικρό της ποίημα, αλλά πολύ μεγάλο, τεράστιο σε έννοιες που εμένα ειλικρινά με έχει συναρπάσει, με συγκίνησε και με έκανε ακόμα και να δακρύσω.
αφού μέσα από τους στίχους του με χτύπησε σαν το θιάσο στο μάχη, δημιουργώντας μου και χίλιες δυο αναμνήσεις. Στα μάτια που κοιτούσα, έβλεπα τα μάτια που θα γεννούσα. Και μετά από λίγο, σαν ένα θαύμα, ένα φως είχε στο σώμα μου κρυφτεί. Ήταν που θα κυοφορούσα τη δική μου ψυχή. Με το πρώτο της φτερούγισμα ένιωσα σαν τη γη που τρέμει σε σεισμό, περιμένοντας με τον καιρό αυτή την ενέργεια της ψυχής μας, σαν ηφαίστειο να εκραγεί, να φωτίσει και νέα δεδομένα να γεννήσει. Αλήθεια σας λέω, αγαπητοί μου, πώς μπορεί να αντέξει το σώμα αυτής της ποιήτριας μια τέτοια ψυχή. Ένα τέτοιο πνεύμα όπου σε κάθε του στιγμή και σε κάθε λέξη, σε κάθε στίχο, σε κάθε σελίδα ρέει η ψυχή της, πότε σαν χύμαρος και άλλοτε σαν ήρεμο ποταμάκι ή ακόμα σαν μια θάλασσα που μπορεί να χύνεται σε μια άλλη θάλασσα και να ξεπετιέται σαν αντικαταπρισμό στην έρημο. Η ποίηση σου, αγαπητή Κωνσταντία, είναι φως που ξεπηδάει από την άβυσσο, από την άβυσσο του χάους και το εξαφανίζει. Είναι το φως που σπερματικά ενυπάρχει στο είναι μας. Είναι η στίχη σου ήχη, είναι φωνές, είναι εικόνες, είναι κραυγές, είναι τραγούδι. Τολμάς αυτό που άλλοι δεν τόλμησαν. Τολμάς να πετάξεις τα πέπλα της ψυχής σου και να χορέψεις γυμνή, λυτή και αληθινή μπροστά σας. Κατορθώνεις μέσα από τους στίχους σου το ακατόρθωτο. Μας δίνεσαι όμορφη γλυκιά ψυχή και πνεύμα ανήσυχο και ονειροπόλυτο. Και τώρα θα ήθελα να με επιτραπεί να παραθέσω ακόμα ένα ποίημα, ένα συντακτικό της ποίημα, με τίτλο «Η υποτίμηση της ψυχής», θα το δείτε στη σελίδα 42. Δεν έγραψε για να σοκάρει. Ήταν σοκαρισμένη η ίδια από τον εγκοφαντικό ήχο των αμήλυτων λέξεων που βομβαρδίζονται από το ύψος κάποιον βάθρο. Από τα σοφά κοφτερά βλέμματα των μελοθανάτων που συνομίλησαν με το άπειρο. Από τις απρόβλεπτες διακλαδώσεις της ζωής. Από τις κάθετες και οριζόντιες τομές. Σοκαρίστηκε όταν κουρασμένη ακούμπησε σαν υποτίμουσα την ζωή της. Ειλικρινά, μέσα από τα ποίηματά της βρίσκουμε εκείνη την ίδια να μας χαϊδεύει. Είναι εκεί η Κωνσταντία που ερωτοτροπεί με τις λέξεις. Ερωτοτροπεί με τις λέξεις. Είναι εκεί σαν μια ονειρική συνουσία λέξεων που γεννούν στίχους, όπου μέσα από ένα πόνο γεννά ποίηση, τραγούδι, χρώμα, πανθεσία. Είναι εκεί, μέσα στις σελίδες της, η ίδια η ποιήτρια που βγάζει την ψυχή της και εξομολογείται στο δικό της σύνολο. Συνομιλεί με την ψυχή της, σαν να απογυμνώνεται απέναντι από τον καθρέφτη, ερωτοτροπεί με το είδωλο της, αναπολύει και απομακρύνεται καθώς ζωγραφίζει το πορτρέτο της, ή μάλλον το πορτρέτο της ψυχής της με λέξεις καρδιάς. Τελικά, μέσα από την ποίηση αυτή ανακαλύπτω πως ο ποιητής δεν εφευρίσκει, αλλά μόνο αισθάνεται. Βλέπει και αφουγκράζεται τις νότες της ζωής, και ενδόμηχα αποτυπώνει στο χαρτί την ψυχή της. Θα ήταν παράληψη με τέλος να μην αναφέρω και τον τελευταίο στίχο από το ποίημα της με τίτλο «Η γέννηση μιας τρελής», όπου μέσα σε αυτό το στίχο δίνει το παν σε έννοιες και διδαχείας ζωής. Η ψυχή ενός ανθρώπου, ακόμα και τρελού, δεν είναι παιχνίδι. Αγαπητή μου Κωνσταντία, δεν σε γνώριζα, σε γνώρισα όμως μέσα από τα ποίηματά σου. Με δίδαξες, με αναστάτωσες, με έκανες να αισθανθώ ότι ποτέ άλλοτε δεν αισθάνθηκα. Γι' αυτό και τώρα που σε ξέρω, θα σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, όπως δεν αρνείσαι ποτέ τα χρώματα στη ζωγραφική σου, μην αρνηθείς ποτέ στην ποίηση τα λόγια της καρδιάς σου. Δικό σου. Καλησπέρα σε όλους και από μένα.
Όταν μου είπαν να προλογίσω το φιλί της ζωής, ένιωσα πραγματικά υπέροχα και ξεχωριστά. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω την Κωνσταντία και το Αθλέμον για την τιμή. Και ένιωσα πράγματι υπέροχα γιατί είχα ήδη διαβάσει κάθε σελίδα και είχα ήδη διαγραφήσει κάποια πράγματα, κάποιες αξίες για την δημιουργό του εγχειρήματος αυτού. Διαβάζοντας το φιλί της ζωής, έκανα το εξής απλό. Διάβασα πίσω από τις γραμμές και ερμήνευσα όσο κατάφερα την Κωνσταντία. Πίσω από τις γραμμές υπάρχει κάθε νόημα και σκέψη κάθε ποιητή. Ο καθρέφτης της ψυχής του. Ο καθρέφτης όμως είναι κοινός παρονομαστής για όλους μας. Μοιραζόμαστε τον ίδιο καμβά. Όλοι μας νιώθουμε, όλοι αγαπάμε, όλοι πονάμε, συγχωρούμε, θυμώνουμε και τόσα ακόμα συναισθήματα. Η διαφορά είναι πως η Κωνσταντία ακούμπησε κάθε τη σκέψη και συνέστημα, κάθε τη προβληματισμό στο φιλί της ζωής. Και μέσα από αυτό, όσο το διαβάσουμε, θα ταυτιστούμε σε πολλά. Ο τίτλος από μόνος του έχει όλες τις πινελιές της αισιοδοξίας και όσα μας δίνει απλόχερα, είμαστε αιρεί η ίδια μας η ζωή. Μέσα από τις πρωινές στιγμές διαβάζουμε. Ξημερώνει στο θαύμα μπροστά. Γέννημα η μέρα που έρχεται. Περιστρέφονται σημαντικές αρμονίες όταν οι Τιτάνες ερωτεύονται τον ήλιο. Έκρηξη δονής, το ξύπνημα της ζωής. Εδώ πανηγυρικά τονίζει την απλότητα της ζωής που πολλοί από εμάς αγνοούμε ή αποφεύγουμε, παρακάμπτοντας το αυθεντικό νόημα. Ναι, ένα ξημέρωμα είναι συνηθισμένο. Το να σε βρίσκει όμως εκεί δυνατό με όλα τα όνειρα και τις ελπίδες, την παρέτρα της ψυχής μας, είναι το φιλί της ζωής. Καταπιάνεται με ό,τι υπάρχει γύρω μας και χρωματίζει τη ζωή μας, με τα λουλούδια ή τα βουνά και ολάκια τη φύση. Αφήνει ελεύθερη τη σκέψη της να καλπάσει στα πιο άγνωστα τοπία, που μόνο ο άνθρωπος όχι μόνο δεν βλέπει, αλλά συνάμα καταστρέφει πολλές φορές. Κάποια παιδιά μεγαλώσανε μόνα τους, κάτω από τα δέντρα. Τρέφονταν με ρίζες, σπάσανε με τόλμη τα κελίφια των τραπών. Λούζανε τα μαλλιά τους στην βροχή και όποτε θέλανε ελευθερία, ανεβαίνανε στα πιο ψηλά κλαδιά. Έκλειναν τα μάτια τους και ονειρεύονταν και έτσι μεγάλωσαν με τα παραμύθια της γης. Μέσα από αυτούς τους δείπους, η Κωνσταντία βγάζει την εσωτερική της δύναμη με την πλευρά της ανεξαρτησίας και της καθημερινής πάλης με το άγνωστο και το πεπρωμένο. Σε ένα παιδικό χαμόγελο κρύψαμε την κυβωτό της ευτυχίας μας και από τότε θαλασσοδέρνεται ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Κάθε μέρα ένας προορισμός που άραξε όταν αντικρίσαμε το κλάμα της πρώτης μας στεριάς. Το παιδικό χαμόγελο πάντα την εξητάρει. Εναποθέτει τις ελπίδες της στα παιδιά όλου του κόσμου. Αμόλυντα για γνά, με ατόφιο γέλιο και δίψα για ζωή. Η προσποίηση άγνωστη λέξη. Σε αυτά στηρίζει το αύριο του κόσμου. Η Κωνσταντία μέσα από το φιλί της ζωής κάνει το υπέροχο ταξίδι που έχει από χρόνια ονειρευτεί. Ίσως ένας μονόλογος για αυτά που ήθελε να πει ή να φωνάξει, μα ποτέ δεν τόλμησε. Ίσως είναι μια χαραμάδα ελπίδας για ό,τι άφησε στη μέση. Οι εικόνες που τόσο ζωντανά περιγράφει υπάρχουν γύρω μας. Κάπου μέσα στις σελίδες τις θα βρούμε και θα συναντήσουμε τον εαυτό μας. Κάποιες κρυφές αλήθειες θα τις ανασύρουμε από τα ναυάγια της ψυχής μας. Μέσα από τις τόσες αράδες όλες οι εκφάνσεις της ζωής μας, της ύπαρξής μας ή ακόμα και του προορισμού μας. Ρομαντική, ταξιδιάρα σε έρωτα και συναισθήματα, ρεαλίστρια σε ό,τι βιώνουμε, όχι μόνο ως άνθρωποι αλλά και ως κοινωνία. Κοινική με τους άλλους ανθρώπους που όχι μόνο έχουν μηδαμινή προσφορά, αλλά λερώνουν την αγνότητα που έχουμε μέσα μας από παιδιά. Ορθώνει τείχος αντίστασης και όχι αντίδρασης σε ό,τι βολεύει το εγώ μας. Αγκαλιάζει τους άλλους ως εμάς με μαχαιριές και κριτική στον εγωισμό που πάντα πίσω μας κρατά ως εχμάλωτος. Μέσα από το φιλί της ζωής θέτουμε ερωτήματα ακόμη και σε εμάς που αμέτωχοι μένουμε σε ό,τι μας αφορά. Επιθετικοί στα διόρθωτα, καυστικοί στους δίθεν, δυνατούς που με μανδύα του φαίνεστε θέλουν να μας κυριεύσουν. Μέσα από τα μάτια της Κωνσταντίας βλέπουμε και εμείς πόσα υπομένουμε ή διεκδικούμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως όσοι καταθέτουν την ψυχή τους σε κάποιες άψυχες σελίδες, δεν έχουν σκοπό μόνο την εξύψωση του έρωτα, της αρμονίας, της φύσης ή τη ρήψη φτηνών στο σύνολο. Μέσα από τα γραφόμενά τους υπάρχει το στοιχείο της αυτοκριτικής ή αν θέλετε και της μεταμέλειας. Δεν ζουν οι ποιητές σε ένα παράλληλο σύμπαν, αλλά σε ένα κοινό κόσμο που όλοι μοιράζονται. Ίσως απλά τον ενεργόμαστε λίγο διαφορετικό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με λίγα λόγια για την ποιήτρια και ζωγράφο Κωνσταντία Φαγαδάκη. Ταξιδεύοντας μαζί της στο δικό της κόσμο, ένα κόσμο αλληλουχίας συναισθημάτων, μιας κοσμογονίας χρωμάτων και αντιδράσεων, μας καθυλώνει σε μια ιδιαίτερη αφήγηση, σε μια τελετουργία χωρίς αναστολές. Ζώντας η ίδια στο έργο της το δυναμισμό της, αγγυλώνει κάθε χυμό της ποιητικής παλέτας, δαμάζοντας κάθε λέξη, κάθε νόημα, παρουσιάζοντας μια προσωπική γραφή, προδιαγράφοντας την υψηλή κριτική. Αξιώνει τους αναγνώστες μεταφορικά να βιώνουν κάθε δραστηριότητα, κάθε αναφορά της ίδιας της ζωής μέσα από τα σταυροδρόμια της ανασφάλειάς τους. Ξεκλειδώνοντας
την ερμηνεία σε μια αφηγηματική σουρεαλιστική σαμπάνια, δροσίζει τη σημειολογία συλλέγοντας κάθε στοιχείο της φύσης, δαμάζοντας τα ποίηματά της. Σπάζοντας τα στεγανά, μας δίνει το οξυγόνο, οδηγώντας μας στο πεδίο της μεταξέλιξης κάθε αρνητικού δεδομένου σε θετικό, χωρίς συμβιβασμούς και ανταλλάγματα, συλλέγοντας όλα τα φύλλα της χρωματικής τράπουλας της δικής μας ψυχικής ανάτασης. Ως σκηνοθέτης η ίδια η δημιουργός καταφέρει να πυροδοτεί εκείνα τα σημεία επικοινωνίας που ενεργοποιούν τις πύλες του υποσυνείδητου, τοποθετώντας τους αναγνώστες, κομπάρσους, σε μια τελετουργία κοσμογονίας συναισθημάτων. Χωρίς υπερβολές, είναι μια μουσική άρια της ποίησης, γεμάτος ζωτικές δυνητικές γραμμές επικοινωνίας, που σκόπιμα μας μεταφέρει τη φλόγα της αγάπης μέσα από έντονες θυμελογικές αναφορές. Με την ποιητική της χορδή, μας οδηγεί αρμονικά στο μυστηριώδη κόσμο της δόκιμης γραφής, αποκωδικοποιώντας ζωτικά μηνύματα στο φιλί της ζωής. Ένα φιλί της ζωής, είδω στα ρυψασμένα μας χείλη, που ζητούν λίγη όμως αγάπη. Κλείνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω στην ποιήτρια και ζωγράφο Κωνσταντία Φαγαδάκη ένα απόσπασμα από την ποιητική συλλογή του Κωνσταντίνου Καβάφη με τίτλο «Το σκαλί». Και αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι υπερήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα. Και αυτό ακόμα το σκαλί το πρώτο, πολύ από το κοινό το κόσμο απέχει. Ένα σκαλί που το κατέκτησε επάξια, που το αξίζει πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χωρίς κλέσεις, λαμπάδες, χωρίς περιθώρια. Κινούμενη ύπαρξη μέσα στο πίνακα της ίδιας μου της ζωής. Έχεις το λόγο, Κωνσταντία. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ σήμερα. Από όλους τους πίνακες, εσείς είσαστε ο ένας και μοναδικός και ζωντανός πίνακας που περικλεί όλους τους άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Δημάρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε και είσαστε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο κύριο Καρκούλια, της Αντιπολίτευσης τον κύριο Μερτήρη. Ευχαριστώ. Σήμερα είναι εδώ και ένας εκπρόσωπος από τον Όμιλο Ελλήνων Θεωτών Λογοτεχνών από την ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Λαμία, ο κύριος Κώστας Κουβέλης, ποιητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε αξιότιμε Πρόεδρε της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, αξιότιμε κύριε Στυλιανού, κύριε Ρέπα, κύριε Χατζηλοανίδη, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή σας παρουσία σε έναν από τους πιο όμορφους και ξεχωριστούς χώρους των Βρυλισσίων, αλλά και ευρύτερα, το Planet Physics, ένα μουσείο φυσικής πειραμάτων που αλληλεπιδρούν και ενοζωογονούν τον επισκέπτη, ένα διαδραστικό πολυχώρο που κερδίζει τις εντυπώσεις και τις καρδιές μας. Εδώ λοιπόν ορίσαμε κι εμείς τη συνάντησή μας με το φιλί της ζωής. Σαν ένα πείραμα ψυχής, σε εξέλιξη, που έγκυται στους νόμους της εσωτερικής αντοχής και ισορροπίας. Μία διήλυση συναισθημάτων από ό,τι μας περιβάλλει, με σκοπό να μας δοκιμάσει στα όρια μας και να σταθούμε δυνατοί και πιο σοφοί στους νόμους της φύσης μας. Ένα βιβλίο που σκιαγραφήθηκε από τους δύο κόσμους μας, την ζωγραφική και την ποίηση, με συνθετικό κρίκο ένα μολύβι που περνάει σαν χορευτής από την γραφή της ζωγραφικής στη γραφή των λέξεων και αντίστροφα. Ένας φίλος εύπλαστος που μου επιτρέπει την επιλογή να σβήνω, να διορθώνω και να δημιουργώ πάλι. Έτσι, από τα σιωπηλά ποίηματα της ζωγραφικής ήρθαν τα ποίηματα, φορτωμένα λέξεις. Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Επιστημονικού Πολιτιστικού Σωματείου Αθλέπολης, που είχα τη χαρά και την τιμή
να γνωρίσω αξιόλογους ανθρώπους με όρεξη και μεράκι. Ανθρώπους που δεν διστάζουν να βάλουν κάθε φορά πιο ψηλά τον πύχη των δραστηριοτήτων τους, τεμαχίζοντας λεπτά από τον ελεύθερο χρόνο τους για το ανεκτήμητο της δικής τους προσφοράς και προσπάθειας. Τους ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ τον αγαπητό κύριο Κορίδη για την άψογη συνεργασία μας και το άριστο αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης βιβλιοθεσίας του εικαστικού μου εξώφυλλου με το λόγο μου εντός, ένα βιβλίο που επιμελήθηκε με πολύ προσοχή και φροντίδα πάντα με την ποιοτική σφραγίδα των εκδόσεων Ιολκός. Το Planet Physics, την κυρία Άννα Τσόλκα και τον κύριο Κωνσταντίνο Τριαντάφυλλο που μας φιλοξενεί σήμερα, παρουσιάζονται στην ποιητική μου συλλογή αλλά και την εικαστική μου έκθεση για μια εβδομάδα στις μοντέρνες εγκαταστάσεις του. Την τοπική επιχείρηση εργοτέχνης του κύριου Πόντου Ζήσιμου για τη δική τους ανεκτήμητη συμβουλή και βοήθεια, τους ευχαριστώ πολύ. Τους αξιοσέβαστους και αγαπητούς ομιλητές που ασχολήθηκαν με τα ενδότερά μου, αφιερώνοντας χρόνο πολύτιμο για μένα, τιμώντας τους έναν ένα ξεχωριστά. Τον αξιότιμο Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, κύριο Λευτέρη Τζόκα, για την τιμή που μας έκανε σήμερα να βρίσκεται κοντά μας, για τη δύναμη που μου έδωσε μέσα από τις λέξεις του, σχολιάζοντας και αξιολογώντας το έργο μου. Το ευχαριστώ θερμά και το εύχομαι καλή δύναμη στο χάραγμα της δικής του διαδρομής, αφήνοντας μια παρακαταθήκη πολιτισμού για τον τόπο μας. Τον κύριο Στέλιο Στυλιανού, σκηνοθέτη συγγραφέα, με πολλές εκδόσεις διηγημάτων και μυθιστορημάτων που γνωρίζουν τεράστια επίγυση στο αναγνωριστικό κοινό πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Έναν λαμπρό συγγραφέα που είχα τη τιμή να γνωρίσω και να διαβάσω το νέο του αριστούργημα. Τον ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Γιώργο Ρέπα, ποιητή, που οι στίχοι του μας ταξιδεύουν με ένα ρυθμικό παλμό ψυχής, υπενθυμίζοντας τη μελωδία της ζωής. Το βιβλίο του εκδόθηκε πέρσι και είναι ένας θησαυρός. Τον ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή του παρουσίαση εδώ δίπλα. Τον κύριο Εμμανουήλ Χατζιωαννίδη, αρχιτέκτον εσωτερικών χώρων, έναν καλλιτέχνη και αγαπητό φίλο πάνω απ' όλα, αλλά και εξαίρετο επαγγελματία, που μέσα από την πολυπή και λυδική του εικαστική ματιά αναλύει και ερμηνεύει τη σημειολογία της ποιητικής μου συλλογής. Τον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους γονείς μου, την οικογένειά μου, στους οποίους αφιερώνω το βιβλίο, το σύζυγό μου, η Ηλία, που είναι δίπλα μου από την αρχή ως τον επίλογο της διαδρομής, μαζί με τα ζωντανά ποιήματά μας, τα παιδιά μας, Δήμητρα και Θωμά. Καθώς και όλους εκείνους που αδυνατώ να κατανομάσω έναν έναν, που μου έριχναν φως στο δρόμο μου, όταν εγώ δίσταζα να προχωρήσω. Τους ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνω. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όσους επιχειρήσουν να περπατήσουν στο πλοίο της ζωής, δυνατές συγκινήσεις σε ένα καθόλου εύκολο δρόμο, αλλά με τη λύτρωση, ότι κάπου στην εκπνοή του τελευταίου μου αγνοούμενου ποίηματος έκρυψα το φιλί της ζωής. Κάπου εκεί ελπίζω να συναντηθούμε. Σας ευχαριστώ όλους που το αναζητήσατε σήμερα μαζί μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον Μιχάλη τον Μεταξά, τον πρόεδρο του Αθλέπολης, γιατί ήταν ο γενικός. Ναι, κύριε Μεταξά. Θα μας δώσετε 2 λεπτά να μαζέψουμε τις καρέκλες για να μπορέσουμε να απολαύσουμε όλοι τους πίνακες ζωγραφικής και μπορούμε να περάσουμε να πιούμε και ένα κρασί πίσω. Επίσης, τα βιβλία της